Ο κύριος Χάρης Θεοχάρης, χαμογελάει κιόλας, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Για μας δεν είναι τελευταία Παρασκευή, η Βουλή έχει και την επόμενη εβδομάδα. Α, έχετε μία εβδομάδα ακόμη, ε. Ναι. Να βάλουμε στην παρέα μας και τον κύριο Νικόλα Φαραντούρη, ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Θα τον δούμε αμέσως τώρα. Τον κύριο Φαραντούρη θα τον ευρίσκουμε μόνο στις Βρυξέλλες τώρα, κατάλαβες τώρα τι έχει γίνει. Την καλημέρα μας. Αποκεφαλονίτης Βρυξελιώτης. Καλή σας μέρα, καλή μέρα στην εκλεκτή Ομίγυρη. Χαίρομαι που ανταμώνουμε. Για μας λοιπόν στις Βρυξέλλες, από τις οποίες σας στέλνω την καλημέρα μου σήμερα το πρωί, είμαστε και μια ώρα πίσω, είναι η τελευταία κοινοβουλευτική εβδομάδα αυτή. Σήμερα λοιπόν οι περισσότεροι από εμάς θα επιστρέψουμε στην πατρίδα για να ανασυνταχθούμε. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Και να πούμε και καλημέρα και η κυρία Ροξάνη Μπέη κοντά μας, μέλος Πολιτικού Συμβουλίου Πασό Κίνημα Αλλαγής. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα, καλώς σας, κυρία Μπέη. Λοιπόν, κύριε Θεοχάρη, θέλουμε ένα σχόλιο για αυτό το οποίο έγινε χθες με τον κύριο Πολάκη. Ήταν ενδεχομένως η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Ο κύριος Πολάκης έχει κάνει πάρα πολλά. Τα τελευταία, να θυμηθώ την κυρία Σιρεγγέλα, τώρα την κυρία Πετρούλια, τη συνεργάτητα του Υπουργού. Νομίζω ότι ήταν το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου, με την έννοια ότι ακόμα και ο ΣΥΡΙΖΑ, στον οποίο φαίνεται ότι αυτή η νοοτροπία, ο πολακισμός, η προσπάθεια να βρούνε πολιτικούς αντιπάλους, εγώ τον χαρακτήρισα πολιτικό Ιαβέρι, έχει μια αιμονή να ψάχνει να βρει όλοι οι αντίπαλοι του, απλοί πολίτες στο έξω, όχι μόνο δηλαδή οι πολιτικοί αντίπαλοι, τώρα συνεργάτες, να τους κατακεραυνώνει, το βάζω σε εισαγωγικά, με χυδαίο τρόπο. Επιτέλους απαντήθηκε με κάποιο τρόπο. Επειδή άκουσα και περί γρήγορων αντανακλαστικών, δεν μπορεί να μιλήσει κανένας για γρήγορα αντανακλαστικά, έφτασε μέχρι και τις θύρες του Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΣΥΡΙΖΑ και ξαναγύρισε και επέζησε. Πολιτικά ζωντανός. Έτσι, επέζησε ο ίδιος, ο κύριος Τσίπρας έφυγε. Ο Πολάκης παρέμεινε. Φοβερό, έτσι όπως το λέτε τώρα. Ο Αλέξης Τσίπρας με τον κουβουλάσε τόσα χρόνια στην πλάτη του πολιτικά, ας πούμε, έθεσε αυτόν στη θέση την οποία βρίσκεται τώρα. Ο κύριος Πολάκης έζησε όμως πολιτικά. Και βέβαια ο κύριος Κασελάκης που τον έδιωξε ένιωσε την ανάγκη να πει τον αγαπώ. Μετά δήλωσε τον κύριο Πολάκη. Και το χειρότερο είναι ότι είναι αμετανόητος. Το χειρότερο είναι ότι είναι αμετανόητος. Δηλαδή, να σας πω κάτι. Όλοι μπορεί να βρεθούν σε μια άτυχη στιγμή. Δηλαδή, επαναλαμβανόμενοι για τον ίδιο δεν μπορεί να θεωρηθεί άτυχη, αλλά όλοι μας μπορεί να πούμε μια κουβέντα παραπάνω. Αμέσως ερχόμαστε στα συγκαλά μας, ζητάμε συγγνώμη, λέμε ας πούμε τέλος πάντων ότι παρασυρθήκαμε ή οτιδήποτε άλλο. Καμία αίσθηση του τι έχει πει, τι έχει κάνει, πόσο ξεφεύγει από τα όρια, και αυτό δυστυχώς είναι το χειρότερο από όλα για τον ίδιο. Και ελπίζω βέβαια να φύγει και ο Πολακισμός από το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν φτάνει να φύγει ο Πολάκης. Κύριε Φαραντούρη, εσείς τον αγαπάτε τον Παύλο Πολάκη? Κύριε Κακούση, έχω την αίσθηση ότι οι οξυμένες δημοσιογραφικές σας κεραίες θέλουν να οδηγήσουν τη συζήτηση στην επικαιρότητα. Και η επικαιρότητα είναι αυτή με την οποία ξεκινήσατε. Είναι. Όμως, σήμερα όμως μου επιτρέπετε να μην σας μου πείτε τι ψηφίζετε σήμερα στο Ευρωκοινοβούλιο, γιατί εδώ συζητάμε άλλο πράγμα. Θα έρθουμε σε μια άλλη εκπομπή να το συζητήσουμε, γιατί σήμερα τώρα το θέμα είναι αυτό. Για πάμε τώρα για αυτό που έγινε χθες, κύριε Φαραντούρη. Στην άλλη εκπομπή θα είμαι πιο λαλίστατος. Για την ώρα όμως, εμένα με ενδιαφέρει να εστιάσω στην ουσία. Βεβαίως περισσεύει η υποκρισία στο πολιτικό μας σύστημα. Την ώρα που διαλύεται το υγειονομικό μας σύστημα και οι υγειονομικές δομές, και την ώρα που σε όλη την Ευρώπη δίνουν μεγάλη έμφαση στις δομές ψυχικής υγείας, εμείς διαλύουμε βράδυ και με ομίχλη και εν κρυπτό και παραδίστο τις τελευταίες δομές που έχουν υπάρξει στη χώρα μας, έστω αυτές για την καταπολέμηση των ναρκωτικών, για την επανένταξη, για την ψυχική υγεία. Αυτά θα συζητούσαμε σήμερα αν ο κύριος Πολάκης δεν είχε κάνει αυτό το οποίο έκανε χθες. Αυτά θα συζητούσαμε. Θα σας είχαμε εδώ και θα σας λέγαμε πώς σας φάνηκε το νομοσχέδιο του κυρίου Βαρτζόπουλου, του κυρίου Γεωργιάδη. Εδώ όμως έχουμε κάτι άλλο. Έχετε απόλυτο δίκιο και εσείς να επιμένετε, αλλά θα μου επιτρέψετε να μείνω στην πολιτική ουσία, γιατί και εμένα με έστειλαν κάποιες χιλιάδες άνθρωποι εδώ πέρα να τους εκπροσωπήσω για την ουσία και όχι για τα γύρω-γύρω. Εγώ, κύριε λοιπόν, Φαραντούρη, είχαμε ένα περιστατικό χθες, συγγνώμη. Τα γύρω-γύρω δηλαδή. Αυτό τώρα δεν είναι ωραίο. Αυτό που ζήσαμε χθες με τον κύριο Πολάκη μέσα στη Βουλή να μιλάει σε μια γυναίκα κατά αυτόν τον τρόπο. Αυτόν τον γύρω-γύρω που δεν πρέπει να ασχοληθούμε σήμερα και να μην ζητήσουμε από εσάς ένα σχόλιο, να τοποθετηθείτε από αυτού.
Όχι, δεν θα τοποθετηθώ για τίποτα το οποίο προάγει εσωστρέφεια και κοτσομπολιό και ρίχνει το φως μακριά από την ουσία των πολιτικών προβλημάτων της χώρας. Το έκανε. Είναι κοτσομπολιό αυτό που έγινε. Επιτρέψετε και θα μου επιτρέψετε να επιμένω διαρκώς σε αυτό. Είναι κοτσομπολιό. Κύριε Φαραντούρη, ξέρετε την εκτίμηση που έχουμε στο πρόσωπό σας. Μεγάλη. Κάνετε το χρόνο σας σήμερα μαζί μου. Εγώ δεν έχω καμία διάθεση να επεκταθώ στα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Μία συνάδελφό σας... Μην χάνετε το χρόνο σας. Είμαι εδώ όμως για να στυλιτεύσω την κατάρρευση των υγειονομικών. Κύριε Φαραντούρη, εμείς δεν είμαστε εδώ. Μια καταδίκη θα την περιμένω. Ωραία. Θέλουμε από εσάς μια στάση απέναντι σε αυτό που ζήσαμε από τον κύριο Πολάκη χθες. Και είδαμε την αντίδραση της κυρίας Λινού. Αυτό θα θέλαμε να μας σχολιάσετε. Εγώ την ώρα που ζήσατε αυτά, εγώ ήμουνα σε αρμόδια επιτροπή και μάλιστα επειδή έχω την τιμή να είμαι σε τρεις νευριακές επιτροπές, μία εκ των οποίων αποτελεί υποεπιτροπή της μεγάλης επιτροπής της ΕΛΒΗ που ασχολείται με τα θέματα της υγείας, θα έχετε από μένα πολύ συχνά νέα για το τι γίνεται στην Ευρώπη. Αυτά λοιπόν που γίνονται στην Ελλάδα είναι οπισθοδρόμηση τραγική από σημαντικά ευρωπαϊκά κεκτημένα, αγαπητοί φίλοι. Αν λοιπόν θέλουμε να ρίχνουμε συνεχώς τους προβολείς, ενδεχομένως και με συντρέχον πτέσμα, όπως λέμε στα νομικά, μακριά από την ουσία των πραγμάτων, εγώ δεν πρόκειται να παίξω αυτό. Άρα, λοιπόν, συμπεραίνω, επειδή είστε πολύ έτσι οξύνους συνομιλητής, συμπεραίνω ότι ο πρόεδρος έκανε λάθος που το κάνα τόσο μεγάλο θέμα και τον διέγραψε. Κύριε Κακούση, επιτρέψτε μου. Αφού δεν είναι τόσο μεγάλο θέμα... Την ώρα που διογκώνονται τα θέματα, την ώρα που συζητούνται όλα αυτά, τα επίκαιρα, τα σημαντικά, βεβαίως αυτή είναι και σας η δουλειά σας, να αναδεικνύετε την επικαιρότητα. Και η επικαιρότητα δυστυχώς επισκιάζει την ουσία της πολιτικής πολλές φορές. Δεν τη φτιάχνουμε εμείς την επικαιρότητα. Εσείς τη φτιάχνετε. Δεν δημιουργήσαμε εμείς. Εσείς τη φτιάχνετε. Κύριε Φαραντούρη, να ρωτήσω κάτι άλλο. Εσείς αφαιρόσασταν με αυτόν τον τρόπο απέναντι σε μια γυναίκα ή απέναντι σε έναν οποιοδήποτε άνθρωπο. Πρέπει μου να επανέλθω στην ουσία. Έχουμε δύο σημαντικά θέματα επικαιρότητας, ο απόϊχος των οποίων... Μου κάνει εντύπωση ότι αποφεύγετε ακόμα και να το καταδικάσετε. Μου κάνει φοβερή εντύπωση. Κύριε Κακούση, ο απόϊχος της ελληνικής επικαιρότητας έχει φτάσει μέχρι τις Βρυξέλλες. Χθες λοιπόν που εσάς απασχολούσαν αυτά και ευλόγως, εμάς θα μας απασχολούσαν δύο άλλα ζητήματα. Πρώτον, όπως σας είπα, η κατάρρευση των υγειονομικών δομών και ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του. Έρχεται να προσθεθεί το κερασάκι του κλεισίματος, το τελευταίο αποκούμπι ανθρώπων οι οποίοι είναι στο κοινωνικό περιθώριο και χρειάζονται πανένταξη. Μιλάω για τις δομές ψυχικής υγείας οι οποίες ιδιωτικοποιούνται και κλείνουν ή κλείνουν ή ιδιωτικοποιούνται. Θα μπορούσε να το πει κανείς και σχετικό αυτό τώρα με τη συζήτηση. Μισό λεπτάκι, αν μου επιτρέπετε, και το τελευταίο είναι το τραγικό περιστατικό με τη συνεχή διολίσθηση στην Κάσο. Ο απόϊχος είναι οστικό κύμα εδώ στις Βρυξέλλες. Η Τουρκία επέβαλε τους όρους της, έστειλε διπλό μήνυμα εφαρμογής του τουρκολιβικού μνημονίου και ταυτόχρονα έβαλε βέτο στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Τη στιγμή που εμείς εδώ υδρώνουμε τη φανέλα για να αναδειχθεί το ζήτημα της Κύπρου, το ζήτημα των αγνοωμένων, 50 χρόνια παράνομης τουρκικής κατοχής και εισβολής και κατοχής και επίσης η αμφισβήτηση της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας μας. Ωραία. Κύριε Φαραντούρη, έκανα και ένα ερώτημα, κύριε Φαραντούρη, ακούσαμε απολύτως αυτό το οποίο θέλατε να πείτε για να μην σκεφτεί κάποιος ότι δεν θέλαμε να σας αφήσουμε να το πείτε. Επιτρέψτε μας... Όμως να σας κάνουμε και επιτρέψτε μας όμως να διεκδικήσουμε και απαντήσεις στα ερωτήματα που θέτουμε. Και η Άννα σας ρώτησε, το καταδικάζετε αυτό που έγινε, ναι ή όχι? Εσείς θα συμπεριφερόσατε κατά αυτόν τον τρόπο? Κύριε Αλυβαθινού, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά πώς συμπεριφέρομαι, διότι είμαι τακτικός προσκεκλημένος στις εκπομπές σας. Μου κάνετε την τιμή λοιπόν να είμαι ομοτράπεζός σας. Δική μας τιμή. Βεβαίως, μεγάλη τιμή για μας. Δική μου είναι και γι' αυτό ανταποκρίνομαι και μετεκλογικά, με μεγάλο ενθουσιασμό πάντα. Με τιμήσατε προεκλογικά, θα είμαι πάντα στο τραπέζι σας και μετεκλογικά. Και σας ευχαριστούμε. Εγώ σας ευχαριστώ. Γνωρίζετε πώς εκφράζομαι, γνωρίζετε πώς τοποθετούμε. Άρα τα συμπεράσματα μπορείτε να τα βγάλετε. Δεν χρειάζεται να με ρωτήσετε. Άρα και... λοιπόν δεν καταδικάζετε μία συμπεριφορά ενός ανθρώπου που... Και επειδή επιμένω... Και επειδή γνωρίζετε κατά αυτόν τον τρόπο. Ότι όταν από στελέχη εκλεγμένα
με δημόσιο βίο και δημόσιο βήμα εκφέρεται γνώμη από εδώ και από εκεί, ρίχνεται περισσότερο νερό στο μήλος της εσωστρέφειας, κάτι το οποίο με θλίβει. Εμείς... Αυτή τη στιγμή δεν έχει ανάγκη από περισσότερη εσωστρέφεια. Έχει μεγαλύτερη ανάγκη από εξωστρέφεια και επειδή υπάρχουν πολύ σημαντικά ζητήματα στο τραπέζι, τα οποία όλοι εμείς καταβάλουμε προσπάθεια να τα αναδεικνύουμε καθημερινά εντός και εκτός τυχών, θα μου επιτρέψετε να επιμείνω. Να επιμείνω ενδεχομένως απογοητεύοντάς σας σήμερα στην πολιτική ουσία των πραγμάτων. Μάλιστα. Κυρία Μπέη, τη βλέπουμε ότι θέλετε να μιλήσετε εδώ και αρκετή ώρα, κύριε Μπέη, με αυτά που ακούτε μάλλον. Ναι, θα σας πω, καταλαβαίνω την πρόθεση να μην κάποιος μπει σε εσωστρέφεια. Καταλαβαίνω τις θέσεις του κύριου Φαραντούρη από τη μία πλευρά, από την άλλη όμως θέλω να πω ότι νομίζω ότι είναι πολιτικό το ζήτημα. Έχει και μια πολιτική ουσία, αρκετή θα έλεγα, γιατί πρώτον οτιδήποτε συμβαίνει μέσα στη Βουλή αφορά το πολιτικό μας σύστημα και νομίζω πως είναι, θα χαρακτήριζα, χωρίς να μιλάω μόνο για συγκεκριμένα πρόσωπα, είναι ένα φαινόμενο και ως φαινόμενο πρέπει να αντιμετωπίζεται, που εκφράζεται όμως και από συγκεκριμένα πρόσωπα, το ότι η τοξικότητα που έχει επικρατήσει και επικρατεί πολύ συχνά και πολύ συχνά καταδικάζουμε και πολύ συχνά συζητάμε στο πολιτικό μας σύστημα ή τέλος πάντων στο δημόσιο διάλογο, ειδικά όταν είναι και θεσμικός, είναι κάτι το οποίο μετακυλίζεται και κάτω στους πολίτες. Το βλέπουμε μετά να συμβαίνει ευρύτερα στην κοινωνία μας και είναι κάτι που νομίζω πως έχουμε όλοι χρέος και να καταδικάσουμε αλλά και να θυμόμαστε κατά κάποιο τρόπο να φιλτράρουμε. Όλοι μπορεί να βρεθούμε σε μια δύσκολη στιγμή, όλοι μπορεί να βρεθούμε φορτισμένοι, όλοι μπορεί να βρεθούμε με ευθύνες στην πλάτη μας ή απέναντι... Άρα, στην περίπτωση του κύριου Πολάκη, τι έχετε να πείτε, κυρία Μπέη? Εγώ το θεωρώ πλήρως καταδικαστέο. Θεωρώ πως έχει και σεξιστικό χαρακτήρα, αλλά σε κάθε περίπτωση, επειδή αυτό είναι η αίσθηση όπως το βλέπεις, όμως αυτό μπορώ να πω σίγουρα, είναι πως εμένα με συγκίνησε η κυρία Λινού, να πω και αυτό. Έχει και αυτό νομίζω μια σημασία. Και η στάση της και ο τρόπος με μεγάλη αμεσότητα πήρε το λόγο. Και θεωρώ πως, για να μην λέμε μόνο το κακά, θεωρώ πως και αυτό έχει την αξία του. Γιατί και αυτό είναι κομμάτι της πολιτικής ζωής. Αλλά νομίζω ότι έχουμε χρέος όσοι έχουμε ένα δημόσιο βήμα από οπουδήποτε και αν είναι αυτό, να δίνουμε ένα άλλο παράδειγμα, να μπαίνουμε, να πραγματικά να ενσωματώνουμε την ενσυναίσθηση, την οποία πολύ συχνά την επικαλούμαστε, και να θυμόμαστε ότι η πολιτική δεν πρέπει ποτέ να γίνεται προσωπική, όχι μόνο γιατί δεν είναι σωστό, απλώς γιατί σταματά να είναι πολιτική σε αυτή την περίπτωση. Κύριε, εκεί χάνεται η πολιτική ουσία. Κύριε, να ρωτήσω αυτό το οποίο τώρα ανέφερε στο τέλος η κυρία Μπέη. Εσάς σας συγκίνησε αυτή η στάση της κυρίας Λινού εχθές, η οποία έκλαψε και ζήτησε και ίδια συγγνώμη από την γυναίκα αυτή για την απρεπή συμπεριφορά του κ. Πολάκη? Κυρία Λιβαθινού, περισσότερο από όλα με συγκίνησε το δάκρυ των μανάδων και των πατεράδων χθες στο Σύνταγμα και στη Θεσσαλονίκη, που κλαίγανε επειδή τα παιδιά τους δεν έχουν μία δομή να στεγάσουν το σαρκείον τους. Σε μία ευνομούμενη, υποτίθεται, ευρωπαϊκή κοινωνία του 2024. Αυτό με συγκίνησε. Τα υπόλοιπα, επειδή ήμουν στις επιτροπές. Το άλλο δεν σας συγκίνησε? Δεν θέλω να επεκταθώ. Σας επαναλαμβάνω ότι με συγκίνησε βλέποντας τις εικόνες χθες το απόγευμα, διότι έχουμε και διαφορά ώρα. Άρα πώς χαρακτηρίζετε τότε? Δεχόμαστε ότι δεν συγκινηθήκατε. Πώς ήταν την κίνηση εχθές της κυρίας Λινού, πώς θα τη χαρακτηρίζατε? Ακούστε. Όλα όσα συζητάμε είναι σοβαρά και σημαντικά. Και σας είπα πώς τοποθετούμε εγώ στο δημόσιο λόγο μου και στο δημόσιο βίο μου. Μην προσπαθήσετε να υφαρπάξετε κάποια δήλωση από μένα αυτή την ημέρα, σήμερα. Δεν είναι ούτε... Ερώτηση κάνουμε, κύριε Φαραντούρη. Μου κάνει φοβερή εντύπωση. Ερώτηση δεν θα το συνεχίσω. Δεν προσπαθούμε να υφαρπάξουμε τίποτα. Ούτε να σας βάλουμε λόγια στο στόμα σας, προς Θεού. Η στάση σας... Επαναφέρω τη συζήτηση. Διαπαιδαγωγούμε και δίνουμε και το μήνυμα με τον τρόπο μας και με τον λόγο μας, αγαπητοί φίλοι. Εγώ λοιπόν επιμένω στην ουσία της πολιτικής για την οποία ψηφίστηκα και βρίσκομαι εδώ. Μπορώ να δώσω το μήνυμα στους ανθρώπους που αναμένουν από μένα ένα συγκεκριμένο τρόπο έκφρασης, δράσης, βίου και πολιτείας εν γέννη στο δημόσιο μου βίο και να επαναφέρω τη συζήτηση. Δυστυχώς έχει τελείως εξωστρακιστεί, τελείως εξοβελιστεί η συζήτηση από τα σημαντικά. Ασχολούμαστε μέρα με τη μέρα
με προσωπικά ζητήματα, τα οποία βεβαίως είναι λυπηρά. Δηλαδή δεν είναι, είναι προσωπικό ζήτημα. Να πούμε. Ναι, κύριε Θοχάρη, ερχόμαστε αμέσως. Αγαπητοί μου φίλοι, αυτά που απασχολούν εκατομμύρια κόσμο τηλεθεατές σας πιστούς κάθε πρωί, είναι νομίζω αυτά τα οποία προσπαθώ να επαναφέρω στην ατζέντα. Μάλιστα. Αυτό απασχολεί όμως, κύριε Θοχάρη. Θα έχουμε την ευκαιρία από τη νέα σεζόν να συζητήσουμε πάρα πολύ αυτά. Νομίζω ότι ο κ. Φαραντούρης τώρα κάνει και τη δουλειά σας με την έννοια ότι προφανώς η θεματολογία που διαλέγεται είναι αυτή που απασχολεί τον κόσμο. Αλλά θα πω το εξής. Προηγουμένως αναρωτήθηκα αν ο πολλακισμός. Κάτι πάει να πει ο κ. Φαραντούρης. Εγώ, με συγχωρείτε, αλλά και σαν νησιώτης, αλλά και σαν άνθρωπος που γνωρίζω τις ανάγκες της περιφέρειας, βλέποντας να καταραίει μέρα με τη μέρα το υγειονομικό σύστημα της χώρας μας, με προφανείς ολιγορίες κυβερνητικές, ναι, δεν μπορώ να σκοπάσω, ούτε μπορώ να μεταθέσω την ατζέντα σε όλα τα υπόλοιπα. Κύριε Φαραντούρη, το προσπαθήσατε και στις προηγούμενες εκλογές την καταστροφολογία. Και αν νομίζετε ότι η αντικατάσταση. Αν νομίζετε. Αφήστε με, σας άκουσα. Εάν νομίζετε ότι η αντικατάσταση της συζήτησης περί πολλακισμού, γιατί αυτό είναι το θέμα, δεν είναι ο Πολάκης, είναι ο πολλακισμός και αυτό είναι η ουσία της, αυτό είναι η ουσία της δημοκρατίας. Και όταν αναρωτήθηκα, θα με ακούσετε, όταν αναρωτήθηκα εάν έφυγε ο Πολάκης μόνο ή και ο πολλακισμός, την απάντηση τη δώσατε. Διότι όταν το θεριό στην αρχή μας σοκάρει, μετά το συνηθίζουμε και την τρίτη φορά το τετριμενοποιούμε, επιτρέψτε μου τον νεολογισμό, όπως αυτό κάνετε, του επιτρέπουμε να δρά. Η στάση σας σήμερα να μην μπορείτε να πείτε μία λέξη «καταδικάζω» δείχνει ότι επιτρέπετε στον Πολάκη να λειτουργεί και αυτό είναι δείγμα της δημοκρατίας όπως εσείς την αντιλαμβάνεστε. Και να σας πω και κάτι, θα κάνω και την αυτοκριτική μου. Διότι χθες σε αντίστοιχη εκπομπή είπα πως τουλάχιστον την τιμή του ΣΥΡΙΖΑ την έσωσε η στάση της κυρίας Λινού. Βιάστηκα. Βιάστηκα, διότι τελικά φαίνεται ότι η κυρία Λινού δεν μίλησε εξ ονόματος του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά μόνο εξ ονόματος του εαυτού της. Όπως εξάλλου της είπε ο ίδιος ο κύριος Πολάκης, είπε «Δεν ζητάει συγγνώμη για μένα, ζητάει μόνο για τον εαυτό της». Δυστυχώς αυτό συνέβη. Και αν νομίζετε ότι, η αντικατάσταση της συζήτησης περί του Πολάκη με τα fake news ότι δήθεν κάναμε πίσω στην Κάσο, ενώ ξέρουμε όλοι ότι οι έρευνες έγιναν ακριβώς όπως είχαν προγραμματιστεί, το φούσκωμα των υπαρκτών προβλημάτων του ΕΣΥ με την δήθεν κατάρρευσή του, διότι δεν έχουμε κατάρρευση, και ακόμα και αυτά τα προβλήματα τα οποία τα βλέπει η κυβέρνηση και τα λύνει με τον όποιο τρόπο. Έχετε δικαίωμα να πείτε ότι οι λύσεις του κυρίου Γεωργιάδη είναι αυταρχικές, είναι αναποτελεσματικές, είναι λανθασμένες. Δεν μπορείτε να πείτε ότι καταραίει το σύστημα υγείας, διότι αν κατέρε θα το βλέπαμε σε τραγικά υγειονομικά προβλήματα καθημερινά. Δεν είναι αυτό. Έχουμε ένα σύστημα υγείας το οποίο χρήζει πολλαπλών βελτιώσεων και σε κάθε βελτίωση που η κυβέρνηση προτείνει, εσείς λέτε όχι. Μάλιστα. Λοιπόν, εσείς είστε μέρος του προβλήματος και όχι της λύσης. Δεν περίμενα τόση οξύτητα σήμερα στο λόγο σας. Σας ακούω να μην μπορείτε να πείτε τη λέξη «καταδικάζω». Μία λέξη. Στο αυτονόητο. Μισό λεπτάκι, κύριε Θεοχάρη, μισό λεπτάκι. Ο τρόπος με τον οποίο αυτή τη στιγμή επιθυμώ να αντιπαρατεθώ πολιτικά, νομίζω ότι χαρακτηρίζει εμένα και τον τρόπο μου και τον λόγο μου. Από την άλλη, το να μιλάτε για αντιδημοκρατικό κόμμα, για συμπεριφορές οι οποίες αυτή τη στιγμή, και να έχετε εσείς τώρα ως κίνσορας προσωπικά έναν λόγο τέτοιο, νομίζω ότι δεν... Ξέρετε, καμιά φορά υπάρχει και μεγάλη υποκρισία σε όλα αυτά τα πράγματα. Να κοιτάξουμε λιγάκι τους σκελετούς στην ντουλάπα μας πριν κουνήσουμε το δάχτυλο στο διπλανό μας για αντιθεσμικές συμπεριφορές, αντικοινοβουλευτικό τρόπο και λόγο. Εγώ λοιπόν, επειδή δεν ήρθα σήμερα εδώ στο παράθυρό σας, στο φιλόξενο, για να σας πω για τα δικά σας άπλυτα, προτιμώ να αντιπαρατεθούμε πολιτικά. Και αν πιστεύετε ότι το σύστημα υγείας καλώς έχει, τότε δεν έχετε παρά να κάνετε. Το όχι του κυρίου Μακαρίνα. Μισό λεπτάκι. Το θέμα αυτό για το οποίο σας έχουμε ρωτήσει επίμονα τόσες φορές, θεωρείτε ότι δεν είναι πολιτικό, είναι κουτσομπολιό? Όχι, αλλά ιεραρχώ τις πολιτικές αυτή τη στιγμή προτεραιότητες και θεωρώ ότι το μείζον θέμα στη χώρα είναι
Πρώτον, η κατάρρευση του υγειονομικού συστήματος υγείας. Δεύτερον, το κλείσιμο των υγειονομικών δομών ψυχικής υγείας. Και τρίτον, όλοι εμείς που ιδρώνουμε τη φανέλα, οι Έλληνες ευρωβουλευτές, για να κρατήσουμε τις κόκκινες γραμμές μας, τα δίκαιά μας, βάλαμε τη Ρομπέρτα Μέτσολα, εγώ προσωπικά της έκανα ερώτηση. Και αυτές οι συμπεριφορές, συγγνώμη κύριε Φαραντούρη, τις οποίες παρακολουθούμε, τι είναι, εσείς πού θα τις βάζατε, συγγνώμη, επειδή μας λέτε την ουσία αυτή τη στιγμή των θεμάτων που θα πρέπει να μας απασχολούν. Όλα αυτά, δηλαδή αυτές οι συμπεριφορές, τι θα πρέπει να τις προσπερνάμε, ότι είναι κάτι φυσιολογικό, κάτι καθημερινό και πάμε παρακάτω. Όχι κυρία Λιβαθινού, αλλά επαναλαμβάνω, στον λόγο μου και στον τρόπο μου, ναι, μπορώ να βάζω και εγώ τις προτεραιότητες της δημόσιας. Σας ακούσαμε αυτό ελεύθερα, το θέμα. Ελεύθερα, βέβαια, ελεύθερα. Από εκεί πέρα είναι πολύ σεβαστό τοποθετείτε όπως... το πώς εσείς επιθυμείτε και θέλετε πιστεύει σήμερα να τοποθετηθείτε. Γιατί αν επιθυμούσα, αγαπητοί μου φίλοι, να βγαίνω στα παράθυρα για να σχολιάζω τι είπε ο ένας και ο άλλος, σήμερα το πρωί δεν θα ήμουν εδώ μαζί σας. Αυτό δεν είναι σχολιασμός. Κύριε Φαραντούρη, ένα περιστατικό πολύ σοβαρό το οποίο συνέβη στην Ιταλία. Επίθεση απέναντι σε μια γυναίκα. Αυτό ζητήσαμε το σχόλιο σας. Είναι ο ένας και ο άλλος, ο κύριος αν καταλαβαίνετε, εγώ συμφωνώ ότι το ζήτημα είναι πολύ. Και το κόμμα που τοποθετεί και αποφάσεις ελήφθησαν σε σχέση με όλα αυτά. Έτσι, όταν ο καθένας από εμάς βγαίνει το πρωί, το μεσημέρι, το βράδυ, το απόγευμα, το ξανά πρωί, μεσημέρι, βράδυ, απόγευμα, σχολιάζει τύπο ένας, τύπο άλλος, δεν έχουμε ακόμα. Ένα τελευταίο σχόλιο. Γιατί, εντάξει, ναι, σύντομα. Νομίζω πως πρέπει να, ξαναλέω, όταν έχουμε ένα ζήτημα τόσο σοβαρό και πραγματικά, όντως μιλάμε για κατάρρευση του ΕΣΥ, μιλάμε για πολύ σοβαρά προβλήματα στην περιφέρεια, τα οποία κοστίζουν στην περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας. Καταλαβαίνω αυτό που λέει ο κύριος Φαραντούρης. Παρ' όλα αυτά, ίσως αυτό θα έπρεπε να ήταν και ο κυριότερος λόγος που δεν πρέπει, όπως είπα, να συμβαίνουν τέτοια περιστατικά πέραν όλου του υπόλοιπου, γιατί πράγματι επισκιάζουν μια πολύ σοβαρή συζήτηση, ένα πολύ σοβαρό νομοσχέδιο και έτσι χάνουμε την πολιτική ουσία τελικά. Άρα, πράγματι ήταν ένα πάρα πολύ σοβαρό νομοσχέδιο και καλό ήταν είναι και να αντιμετωπίζεται με την ανάλογη. Κύριε Φαραντούρη, σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα κύριε Φαραντούρη, κύριε Θεοχάρη. Κύριε Μπέη, είστε καλά. Ένα όμορφο καλοκαίρι ευχόμαστε. Επίσης, σε όλους μας. Σε εσάς, με υγεία και ηρεμία.